θα τα πολλά χρόνια πολλά όντως σε όλους μας, να έχουμε μια καλή και δημιουργική χρονιά και ευελπιστώ να αφήνουμε πίσω μας όλα τα κακά, γιατί πραγματικά μέχρι τώρα τα τελευταία χρόνια βιώνουμε μια πρωτόγνωρη κρίση, τη γνωρίζουμε όλοι γιατί τη βιώνουμε. Άρα λοιπόν θα ήθελα να πιστεύω και να κάνω μια ευχή, δεν το βλέπω βέβαια, δυστυχώς δεν θέλω να είμαι άγγελος κακών ειδήσεων, αλλά δυστυχώς έτσι φαίνονται τα πράγματα. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά το τραπέζι λοιπόν, μας λένε και μας ξαναλένε και πραγματικά θυμώνω κάθε φορά ότι το τραπέζι το φετινό θα είναι ενδεχομένως στα περσινά, στα προπέρσινα κτλ. Επίπεδα. Ξέρετε ότι η κρίση έχει βαθαίνει και πάει. Πραγματικά οι μισθοί έχουν φτάσει εκεί που κανένας δεν θα μπορούσε να φανταστεί. Αυτά που παίρναμε την εβδομάδα τώρα τα παίρνουμε το μήνα. Άρα λοιπόν και στα περσινά επίπεδα να μιλήσουμε ότι μπορεί να είναι το τραπέζι, δεν σημαίνει ότι είναι πάρα πολύ ακριβό. Μάλιστα. Γιατί ο κόσμος πλέον παίρνει μόνο τα βασικά, μόνο αυτά. Δεν μπορεί πλέον, δηλαδή το χριστουγεννιάτικο τραπέζι κάποτε ήταν η οικογένεια, πρωταρχικός παράγοντας ήταν να είναι όλη η οικογένεια μαζί, αλλά και ταυτόχρονα κάτι το διαφορετικό. Mm-hmm. Είναι ένα τραπέζι το οποίο θύμιζε πραγματικά γιορτινές μέρες. Σήμερα αυτό δεν μπορεί να τα πολλά, θα το πούμε έτσι απλά και λαϊκά και επιτρέψτε μου, γιατί είναι αυτό που βιώνουμε όλοι μας. Mm. Αυτό είναι, να είναι η αγάπη μαζεμένη, να είναι η οικογένεια μαζεμένη και να αποτελεί και κάτι διαφορετικό. Να είναι το τραπέζι μας ένα στολίδι, αν θέλετε, γιατί τέλος πάντων δεν πεινάγαμε, απλά θέλαμε έτσι τη γιορτινή ατμόσφαιρα. Mm-hmm. Κάτι που πλέον δεν μπορεί να το προσδώσουμε. Mm-hmm. Δυστυχώς. Αυτό δηλαδή είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα, θεωρώ. Και ξέρετε, υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος, λέμε ο κόσμος είναι σε κατάθλιψη, βρίσκεται. Μα όλα αυτά συνάδουν στο να είναι ο κόσμος έτσι. Γιατί δεν μπορεί να κάνει όλα αυτά τα πολύ απλά πράγματα που έκανε μέχρι σήμερα. Και δεν ήταν θέμα εξόδων. Ήταν θέμα ότι έβλεπε σε κάτι διαφορετικό που σου έφτιαξε διάθεση. Όσο και αν βίωνε πράγματα διαφορετικά, αυτές οι μέρες για όλους μας ήταν τιμές, ήταν μια πραγματική χαρά. Mm-hmm. Ένα κομμάτι της παραδοσής μας ουσιαστικά. Ακριβώς, mm-hmm. ακριβώς, όπως το λέτε. Πάντως σε πολλές περιπτώσεις έχουν πέσει στα χέρια μας δημοσιεύματα τα οποία μιλούν για φθηνότερο χριστουγεννιάτικο τραπέζι κατά 3-4%. Τα σπάζεστε ή θεωρείτε ότι είναι για λόγους εντυπωσιασμού? Κοιτάξτε, ενδεχομένως σε κάποια προϊόντα να είναι. Γιατί και εμείς έχουμε κάνει μια έρευνα και διαφαίνεται αυτό. Αλλά να σας πω κάτι. Αν είναι σε 2-3 προϊόντα και έχουμε τα υπόλοιπα 10 που είναι ή στις ίδιες τιμές ή και παραπάνω. Για βάλτε εσείς λίγο τη ζυγαριά να δούμε τελικά από πού θα βαρύνει. Mm-hmm. Να το πω έτσι απλά για να καταλαβαίνει ο κόσμος τι λέμε. Mm-hmm. Γιατί εκμεταλλευόμαστε 2-3 προϊόντα που ενδεχομένως να είναι, σας λέω, στα ίδια επίπεδα, αυτό που είπαμε και πριν, ή και λίγο χαμηλότερο. Αλλά όταν θέλουμε 10 προϊόντα και έχουμε τα 3 σε αυτό και έχουμε τα υπόλοιπα 7 να έχουν αυξηθεί, άρα λοιπόν αυτό τι λέει. Βεβαίως και δεν το ασπάζουμε. Mm-hmm. Εννοείται ότι δεν το ασπαζόμαστε, γιατί παρακολουθούμε τις τιμές, βλέπουμε τα πράγματα, κάθε χρόνο κάνουμε έρευνα. Βλέπουμε για να μπορούμε να ενημερώνουμε και τους καταναλωτές στους οποίους εμείς εκπροσωπούμε και να γνωρίζει ο κόσμος ακριβώς, τουλάχιστον να μην τι άλλο, περνάμε όλα αυτά που περνάμε. Ας μην, επιτρέψτε μου την έκφραση, δεν θα ήθελα να την πω, αλλά ας μην μας κοροϊδεύουν τουλάχιστον, ας μην μας λένε τέτοια πράγματα κτλ. Γιατί θυμώνουμε και είναι κρίμα, ένα θυμό παραπάνω, γιατί θα πρέπει. Το μόνο σίγουρο είναι ότι όλα αυτά τα χρόνια η συμπεριφορά του καταναλωτή έχει αλλάξει. Θέλω να μου πείτε αν και τα φετινά Χριστούγεννα περιμένουμε κάποιες προσφορές, περιμένουμε κάποιες εκπτώσεις για να πάμε να ψωνίσουμε. Βεβαίως, ακούστε, βάζετε μια πολύ καλή διάσταση και χαίρομαι γι' αυτό. Ευχαριστώ για την ερώτηση. Ακούστε. Έχει πραγματικά εκεί που δεν είχαμε ενημερωμένους καταναλωτές και ο καθένας ό,τι έβλεπε πήγαινε και τα αγόραζε. Όλοι μας το κάναμε αυτό, γιατί ζούσαμε στις εποχές η αλήθεια της ευμάρειας, τουλάχιστον το μεγαλύτερο ποσοστό των Ελλήνων, ήταν μια μεσαία τάξη. Ενώ τώρα έχουμε δύο. Έχουμε τους κάτω και τους πάνω, δεν υπάρχει πλέον μεσαία τάξη, γιατί αυτή η τάξη διαλύθηκε. Mm-hmm. Αλλά όμως πλέον έχουμε υποψιασμένους καταναλωτές. Να και κάτι χαρούμενο, ας πούμε, να και κάτι που θα έπρεπε να το έχουμε πολλά χρόνια τώρα. Αλλά τέλος πάντων η κρίση ήταν εκείνη που ήρθε δίκα και μας ανάγκασε να γίνουμε ενημερωμένοι καταναλωτές και να ψάχνουμε τα προϊόντα και τις αγορές όποιες κάνουμε. Ο κόσμος πλέον δεν πάει να αγοράσει οτιδήποτε και το διαπραγματεύεται και βλέπει τις τιμές, τις παρακολουθεί. Έχει λοιπόν επίγνωση ο κόσμος. Δηλαδή αυτά που του λέμε εμείς είναι επιπρόσθετη ενημέρωση, αλλά ο ίδιος ο κόσμος, οι ίδιοι οι συνάνθρωποι μας είναι ήδη ενημερωμένοι, mm-hmm. γιατί ψάχνουν τα πράγματα. Όντως ψάχνουν τις προσφορές. Όντως πηγαίνουν και αγοράζουν και τα λοιπά. Δηλαδή έχουμε πάρα πολλές περιπτώσεις, ξέρετε. Θα σας πω και κάτι πολύ σημαντικό. Έχουμε βρει οικογένειες που εμάς τουλάχιστον μας τα λένε και είμαστε έτσι, έχουμε όλα αυτά τα ακούσματα που πάνε στο σούπερ μάρκετ, αγοράζουν την προσφορά που είναι 2-1 δώρο και τα μοιράζονται. Μάλιστα. Για να είναι προς όφελος όλων. Mm-hmm. Έχουμε μπει δηλαδή σε μια εντελώς διαφορετική διαδικασία. Κάποτε βλέπαμε στην εποχή του 80 που πηγαίναμε στο εξωτερικό ένα καρπούζι να το πουλάνε σε φέτες. Mm-hmm. Ξέρετε, πλέον
το παίρνει και ο Έλληνας. Γιατί παλιά εμείς ντρεπόμασταν αυτό να το αγοράσουμε. Το βλέπαμε και λέγαμε, μα τι είναι αυτό. Mm-hmm. Και όμως το παίρνει πλέον ο κόσμος αυτό. Παίρνει αυτό που χρειάζεται να φάει. Γιατί ξέρετε, και εμείς πηγαίναμε και αγοράζαμε. Σας είπα και προηγουμένως, κάναμε και εμείς είμαστε στον υπέρτατο βαθμό. Το παρακάναμε και εμείς έτσι για να λέμε τα πράγματα όπως έχουν. Είναι λύση αυτό, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Πιο λελογισμένα νομίζω σήμερα ο κόσμος και γιατί πλήττεται, αλλά και γιατί έχει αλλάξει νοοτροπία. Και σας λέω, αυτό είναι και ένα από τα θετικά, ας πούμε, της κρίσης. Να και ένα θετικό. Ας πούμε ότι είναι και ένα θετικό, ότι ο κόσμος θα έπρεπε να κάνει. Mm-hmm. Να αναγκάσει να το κάνει με ένα βίαιο τρόπο. Εντάξει, έστω το κάνει. Ένα από τα θέματα που τον τελευταίο καιρό τα συζητάμε αρκετά είναι το άνοιγμα των καταστημάτων τις Κυριακές και γενικότερα αν θέλουν ή δεν θέλουν οι επιχειρηματίες να το κάνουν, οι εργαζόμενοι αν θέλουν ή δεν το θέλουν, αν ωφελούνται ή δεν ωφελούνται. Ποια είναι η άποψή σας, είστε υπέρ ή όχι? Εντάξει. Μας ανοίγεται ένα τεράστιο ζήτημα. Μου λέτε ένα τεράστιο ζήτημα. Εμείς έχουμε τοποθετηθεί, έχουμε κάνει δράσεις πάνω πίσω από αυτό, γιατί εγώ δεν νομίζω ότι η Κυριακή είναι εκείνη η οποία λείπει στον κόσμο. Το ζήτημα είναι ότι η οικονομική δυνατότητα δεν έχει ο κόσμος για να ψωνίσει. Άρα λοιπόν μία μέρα ακόμα δεν θα τον φέρει στην αγορά. Ίσως κάποιο κόσμο που δουλεύει γιατί έχει καταργηθεί το πεντήμερο και το οκτάωρο, όπως όλοι γνωρίζουμε, και τέλος πάντων ο κόσμος να μπορεί να τον βολεύει λίγο μια Κυριακή. Αλλά το ζήτημα είναι και πάλι έχει λεφτά ο κόσμος, να το πω έτσι απλά, για να μπορέσει να τα διαθέσει στην αγορά. Γιατί αν είχε, θα πηγαίνανε, δεν θα είχαμε το κλείσιμο των καταστημάτων, το ένα πίσω απ' άλλο. Το να δουλέψουν τα μεγάλα καταστήματα, αυτό είναι γεγονός. Mm-hmm. Η Κυριακή αυτούς ευνοεί. Δεν ευνοεί τα μικρά καταστήματα που θα αναγκαστούν να πληρώσουν ένα εργαζόμενο. Ξέρετε, τα μικρά καταστήματα κατά βάση έκαναν μια τεράστια και τιτάνια προσπάθεια να παραμείνουν ανοιχτά με στην κρίση, γιατί είναι μικρές και πολύ μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις. Mm-hmm. Άρα δεν έχουν τη δυνατότητα. Προσπαθούν να επιβιώσουν τις οικογένειες. Δεν έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν τον εργαζόμενο. Και ξέρετε τι κάνουν? Βάζουν τους εργαζόμενους και δουλεύουν 7 ώρες κάθε μέρα, τη μία ώρα όσο ωφελεί της επιχείρησης. Και πάνε λοιπόν την Κυριακή, δεν παίρνουν κάτι παραπάνω, απλά πάνε και δουλεύουν την ώρα, δηλαδή το 7ωρο που θα δουλέψουν τις προηγούμενες, αντί για 8ωρο και πάνε και το συμπληρώνουν την Κυριακή. Άρα ο εργαζόμενος δεν έχει κανένα όφελος. Απλά λείπει η γυναίκα από τα παιδιά της, η μάνα από τα παιδιά της, οι γονείς. Δεν βλέπουν πλέον τα παιδιά τους οι μάνες, γιατί η Κυριακή, ξέρετε, ήταν η μέρα για τον Έλληνα που ήταν. Θα πήγαινε στην εκκλησία, ο κόσμος είδε θα πήγαινε, θα έτρωγε αμύτη άλλο με την οικογένειά του. Mm-hmm. Είναι κάτι δηλαδή που το στερεί πλέον στις μάνες σήμερα, γιατί κατά κύριο λόγο οι εμποροϊπάλληλοι. Το μεγαλύτερο ποσοστό είναι οι γυναίκες. Mm-hmm. Ξέρετε, και υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα σε αυτό. Δεν υπάρχουν παιδικοί σταθμοί. Πού θα πρέπει να αφήσει μια εργαζόμενη μητέρα και πατέρα στο παιδί του? Mm-hmm. Αυτά όλα δεν τα έχει λύσει η πολιτεία όταν αποφασίζει να έχουμε 32 μέρες από τις 54 Κυριακές, 32 Κυριακές να έχουμε ανοιχτά. Ξέρετε ότι από την προηγούμενη Κυριακή έως και μετά τις γιορτές. Οι Κυριακές όλες θα είναι ανοιχτά τα μαγαζιά. Ναι. Αυτοί οι άνθρωποι πότε θα πρέπει επιτέλους να πάνε σε ένα σούπερ μάρκετ για να πάνε δύο πράγματα στο σπίτι τους για να κάνουν και αυτοί γιορτές? Mm-hmm. Επιτρέψτε μου σήμερα έτσι, λαϊκίζω λίγο, αλλά σας μεταφέρω έτσι την πραγματικότητα και σας το λέω και ως μάνα και ως γυναίκα. Mm-hmm. Γιατί θυμώνω πραγματικά που στερούν τα παιδιά από τις μανάδες και τις μανάδες από τα παιδιά τους. Είναι κρίμα. Βέβαια, για να κλείσουμε και ευχάριστα, όταν έρχεται η ώρα, οφείλουμε να χαρούμε τα Χριστούγεννα. Έτσι και για τα παιδιά οφείλουμε να χαρούμε τα Χριστούγεννα, γιατί είναι και δική τους η γιορτή. Ξέρετε, το κάνουμε. Το κάνουμε, αλλά όλα αυτά έχουν και μια επιβάρυνση. Το κάνουμε γιατί είμαστε μεγάλοι άνθρωποι, γιατί έχουμε την εμπειρία της ζωής και προσπαθούμε να φέρουμε στο σπίτι μας τη χαρά. Αλλά πόσο χαρά να φέρουμε στο σπίτι μας όταν όλα αυτά τα οποία μόλις είπαμε και είναι το τίποτα. Εμείς έτσι μια και ετοιμάζουμε τώρα μια δράση και από Δευτέρα, έτσι να το πούμε και αυτό ο σταθμός, γιατί μπορεί να αφορά έναν κόσμο. Θα έχουμε εγκαταστήσει ένα κλιμάκι στο Εργατικό Κέντρο Ελευσίνας για να συνδράμουμε στους ανθρώπους της Μάνδρας εκεί που έχουν πληγεί πραγματικά και που είναι κάτι, πρωτόγνωρο για τα ελληνικά δεδομένα. Ο κόσμος έχασε τα σπίτια του, έχει χάσει το βηματισμό του, έχει χάσει τις δουλειές του. Για να τους ενημερώσουμε σε ό,τι αφορά τον εξαδικαστικό μηχανισμό, το θέμα των πληστηριασμών, τη διαχείριση με τις τράπεζες, τι μπορούμε να κάνουμε για να συμβάλλουμε και να συνδράμουμε στη δική τους καθημερινότητα, να τους την κάνουμε λίγο καλύτερη, αν μπορούμε, με τις δικές μας παρεμβάσεις. Άρα λοιπόν από Δευτέρα θα έχουμε ένα κλιμάκιο το οποίο θα παρεμβαίνει εκεί κάθε μέρα και θα μπορεί να δίνει πληροφορίες στον κόσμο για όλα αυτά τα τραπεζικά και ό,τι άλλο μπορούμε να τους κάνουμε χρήσιμοι. Γιατί είναι πολύ σπουδαίο νομίζω για τις μέρες μας, λίγο να αισθανθούν ότι κάποιοι άνθρωποι είναι δίπλα τους. Εννοείται.